Συναντήσαμε τη Ζωή Λάσκαρη στην παρουσίαση του βιβλίου Έλληνες σκηνοθέτες του 20ου αιώνα, όπου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής μας και εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με το στυλ και τις απόψεις της. Μπορείς τη σήμερα ημέρα στο ελληνικό θέατρο έτσι όπως υπάρχει σήμερα να συναντήσει κάποιος ιερατέρατα ή πρέπει να ψάξει πιο πολύ και πιο βαθιά? Όχι, νομίζω ότι αυτό έρχεται με το χρόνο. Δηλαδή το αποτέλεσμα θα δείξει αν υπάρχουν. Αν βγήκαν καινούρια ιερατέρατα, τα ιερατέρατα γίνονται μετά από πολλά χρόνια ή μετά από πολλή κατάθεση ψυχής, γνώσης, δουλειάς. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ιερατέρατα, υπάρχουν καλοί σκηνοθέτες, αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ποιος έχει ξεχωριστεί χθες στην καρδιά σας για κάποιο λόγο? Ο Ανδρέας ο Μπουτσινάς, γιατί ήμασταν και πάρα πολύ. Ήμασταν οικογένεια με τον Ανδρέα. Αλλά σαν δουλειά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Ήταν όλοι τους εξαίρετοι και έχω μία μανία. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω με σκηνοθέτη που δεν είναι και δάσκαλος. Και εγώ να είμαι μαθήτρια. Είστε μια ηθοποιός η οποία λάμψατε μέσα από την απλότητα και την κοψότητά σας. Τη σήμερα ημέρα έχετε διακρίνει κάποια πρωταγωνίστρια, κάποια ηθοποιό η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Όχι, δεν υπάρχει σύγκριση. Καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, κάθε μία. Είναι μια ανόητη υπόθεση, θα έλεγα. Δηλαδή, αλίμονο, αν περιμένεις το lifestyle να σου κάνει την προσωπικότητα. Ή έχεις προσωπικότητα ή δεν έχεις. Οπότε, αν έχεις προσωπικότητα, δεν ακολουθείς το lifestyle.